Νικόλα, ακούγονταν κατά καιρούς διάφορα θα σταματήσεις, όμως είσαι ακόμα εδώ, έτσι. Ακουστήκανε, δηλαδή ήταν κοντά στην πραγματικότητα το να σταματήσω. Όμως το μικρόβιο του μπάσκετ, η αγάπη για το άθλημα, για την ομάδα, με έκανε το ξανασκεφτώ για να επανέλθω για μια, ελπίζω εγώ, για το κορμί μου, μια τελευταία χρονιά, για να κάνουμε αυτή την μεταπίδηση επιτέλους στο καινούργιο γήπεδο και να βοηθήσω και τους νεαρότερους σε αυτή τη νέα χρονιά. Τι σημαίνει για σένα η λέξη Ένωση Νέων Παραλιμνίου? Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου είναι η ζωή μου, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Παίζω 22 χρόνια μπάσκετ, τα 16 θα παίζω στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, επομένως είναι το σπίτι μου ουσιαστικά. Είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας, σε αυτήν ανατώθηκα, σε αυτήν μεγάλωσα. Είναι το σπίτι μου. Μίλησες για πολλά νέα παιδιά πριν. Ποιος είναι ο ρόλος ενός προς αυτά τα παιδιά? Εμείς προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε ένα ταλέντα. Φημίζεται το παραλίμνι σε όλα τα αθλήματα για ταλεντομάνα. Θεωρούμε ότι και φέτος έχουμε αρκετά ταλέντα τα οποία μπορούν να δειχθούν. Εμείς θα προσπαθούμε να τους δείξουμε τα βασικά μαζί με τον προπονητή και τους μεγαλύτερους της ομάδας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε νέα παιδιά. Ο Ζάκης Παπαδόπουλος είναι ταλέντο. Ο Ζάκης Παπαδόπουλος είναι ένα ταλέντο από τα μεγαλύτερα που υπήρξαν στο κυπριακό μπάσκετ. Λόγω συνθηκών, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα στην καριέρα του. Είμαστε χαρούμενοι όμως που έχουμε πάλι μαζί μας την ομάδα. Νικόλας Παπαδόπουλος συνεχίζει και αυτός. Ήρθε πέρυσι στη μέση προς το τέλος. Εγώ θεωρώ ότι ο Νικόλας είναι ίσως ο καλύτερος νέος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Δεν το λέω γιατί είναι τώρα προπονητής, πάντα τον είχα σε εκτίμηση. Στόχος της ομάδας είναι να τον κρατήσουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί μας, γιατί κάνει έργο και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Πλησιάζει μεγάλη ώρα, έτσι, το γήπεδό σας. Έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Τι μαθαίνεις, πότε θα είναι έτοιμο, θα προλάβεις να παίξεις? Ελπίζω να προλάβω να παίξω 2-3 παιχνίδια, μετά να αποσυρθώ. Είναι μεγάλη επιτυχία το καινούργιο γήπεδο, εδώ που φτάσαμε και του Δήμου Παραλιμνίου, αλλά και της διοίκησης Μήματος Καλαθόσφαιρας, που επιτέλους καταφέρανε με πολύ μόχθο να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο. Χτίζεται το γήπεδο, έχουν μπει βάσεις. Θεωρώ μέχρι το τέλος του Μάρτιο-Απρίλιο θα είναι έτοιμο. Ο κόσμος θα αντέξει και φέτος να σε στηρίξει όσο μπορεί, τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή του τρόμου, θα έλεγα, από το Παραλίμνη στο Αυγόρου. Δύσκολες συνθήκες, γι' αυτό και εμείς τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαμε πολλές απαιτήσεις από τον κόσμο. Δεν βγαίναμε έξω να τους καλέσουμε. Αν και είχαμε κόσμο να έρθει να μας παρακολουθεί, φέτος θεωρώ ότι επιβάλλεται να είναι κοντά μας, γιατί αν η ομάδα φέτος εδραιωθεί στην πρώτη κατηγορία, του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά.